Το ματσούκι, πολιορκημένο από τους ορεινούς όγκους της Πίνδου και την κορυφή της Καρκαδίτσας, βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρων ανάμεσα σε ρεματιές και απότομες πλαγιές. Την περίοδο της τουρκοκρατίας, γύρω στο 1805 βάσει σχεδίου ο Αλί Πασάς, μεθόδευσε την οικονομική εξαθλίωση της περιοχής. Οι ματζουκιώτες αναγκάστηκαν να δανειστούν από το κογλύφους, όμως τα χρέη ήταν δυσβάσταχτα και πολλοί κάτοικοι έφυγαν για τα άγνοια. Το 1809, όσοι κάτοικοι απέμειναν παρουσιάστηκαν στον Αλί Πασά να πουλήσουν το χωριό συνολικά. Ο Αλί Πασά συμφώνησε στην αγοροπολισία και υποσχέθηκε να τους καταβάλει 12 πουγιά. Δεν τήρησε όμως τη συμφωνία και τους έδωσε μόνο 2 πουγιά, αφού έγινε κύριος του χωριού. Η Μονή Βίλιζας είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής. Η ίδρυση του μοναστηριού ανάγεται στους μεσοφυζαντινούς χρόνους. Το κτηριακό συγκρότημα που σώζεται σήμερα χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα. Εντυπωσιάζουν οι εικόνες, καθώς και η βιβλιοθήκη της Μονής με χειρόγραφα του 14ου και 15ου αιώνα. Το υγρό στοιχείο στην περιοχή δίνει ιδιαίτερη δυναμική στο τοπίο. Το ματσουκιώτικο ρέμα και ο κόκκινος ποταμός διεσχίσουν απότομες πλαγιές και χαράδρες μέχρι να ενωθούν κοντά στον εντυπωσιακό καταράκτη Καμίλη. Ενώ πιο κάτω συναντάμε το πέτρινο γεφύρι του Σταφυλά και την ομώνυμη σπηλιά. Άλλο ένα σημείο ενδιαφέροντος είναι η σπηλιά Κουβαμάρ,